Πρόταση για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πράσινης Γραμμής, τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Κομισιόν και Τρίτων Χωρών για επιστροφή μεταναστών και την ενεργοποίηση των μηχανισμών για μεγιστοποίηση των επιστροφών θα καταθέσει την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο η Κύπρος εκ μέρους της ομάδας των 5 Μεσογειακών κρατών μελών, Ελλάδας, Μάλτας, Ισπανίας και Ιταλίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για την πορεία των διαπραγματεύσεων για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, με την αλληλεγγύη και την ανακατανομή να είναι στο επίκεντρο της κυπριακής προσπάθειας. Αντιμετωπίζουμε και σηκώνουμε το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος έναντι των θέσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια φαίνεται αριθμητικά να αυξάνονται, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το θέμα της αλληλεγγύης με ένα διαφορετικό τρόπο. Υποστηρίζουμε πλήρως κάθε προσπάθεια για αποτελεσματικότερο έλεγχο και επιτήρηση κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης που αποτελεί την μεγαλύτερη πύλη εισόδου παράτυπων μεταναστών. Να αντικατασταθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου με ένα σύστημα στο οποίο οι πρόσφυγες θα κατανέμονται υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη-μέλη ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός. Θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη και ειδική διαχείριση και μεταχείριση, γιατί σε κανένα σημείο και ποτέ δεν πρόκειται και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι η πράσινη γραμμή αποτελεί οποιασδήποτε μορφής σύνορο. Είχαμε επικριθεί για τις θέσεις μας των μεταναστευτικών. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι αρκετοί ασπάζονται και συμφωνούν με τις ανησυχίες μας. Εν ώψη της επίσκεψης στην Τουρκία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ήλβα Γιόχανσον την ερχόμενη εβδομάδα, ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε την Επιτροπή ότι έλαβε διαβεβαιώσεις κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Κύπρο πως θα γύρει το ζήτημα του μεταναστευτικού στην τουρκική κυβέρνηση.